Κοιτάξτε, τα πράγματα δεν πήγαν καλά όσον αφορά τις απαντήσεις που περιμέναμε και τις λύσεις για να δοθούν, γιατί τώρα πήγαμε για να πάρουμε συγκεκριμένες απαντήσεις και χρονοδιάγραμμα λύσεων. Δεν ήταν ευχάριστα, πάνε σε μεταγενέστερο χρόνο πάρα πολλά από αυτά και μειώνεται και το ποσό φυσικά και στα επιτραπέζια σταφύλια για τα de minimis και για τα de minimis τα νέα που περιμένουμε, πάει για μετά τις εκλογές και το Ταμείο Κρατικής Αρρωγής που ήταν να παρέμβει και αυτό πάει σε μεταγενέστερο χρόνο. Το μόνο θετικό ήταν ότι σε 10 με 15 μέρες θα ψηφιστεί το 20% από την παρακράτηση του ΕΛΓΑ και το ότι ανέβηκε το ποσό από τις 70.000 ευρώ που ήταν το ταβάνι των αποζημιώσεων των ΕΛΓΑ στις 210, μας είπε ο Πρόεδρος. Ναι, ήρθαμε εδώ πίσω, τα θέσαμε όλα στους συναδέρφους και πήραμε ομόφωνη απόφαση ότι πρέπει να κλιμακώσουμε και την Τετάρτη θα κατέβουμε στην Καβάλα, στην αντιπεριφέρεια και θα κάνουμε μια μεγάλη συγκέντρωση εκεί για να καταλάβουν ότι τα προβλήματα θέλουν λύσεις και οι λύσεις πρέπει να είναι πλέον άμεσες. Ο χρόνος που κυλάει είναι εις βάρος μας. Ζούμε το μαρτύριο της σταγόνας. Δεν μπορεί να περιμένει άλλο ο αγροτικός κόσμος για να πάρει αυτά που δικαιούται. Όλα αυτά αυτή τη στιγμή που ανακοινώνονται για τα 14 και 15 εκατομμύρια που παίρνει το Παγκαίο είναι από τον ασφαλιστικό φορέα, τον ΕΛΓΑ, τον οποίο τον πληρώνουν όλοι οι συνάδελφοι. Δηλαδή είναι υποχρέωση του ΕΛΓΑ να μας αποζημιώσει από τη στιγμή που μας έχει υποχρεωτική ασφάλιση. Δεν είναι προαιρετική, είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Μάλιστα. Και τα de minimis είναι κοινοτικά κονδύλια και πρέπει να δίνονται όταν υπάρχει πρόβλημα. Και το πρόβλημα με τον COVID, όπως πήραν όλοι οι επαγγελματίες, πρέπει να πάρουν και όλοι οι απελουργοί. Αυτό. Και για τις αιτίες του πολέμου που έγινε το μεγάλο το πρόβλημα με τη μία απορρόφηση των φρούτων και εδώ στην περιοχή του Επιτραπέζου Σταφυλιού. Καταστράφηκε ο Κουσμάκη.